Όμως ένα ερώτημα το οποίο τίθεται είναι τι θα γίνει με τα δέματα τα οποία έχουν απομείνει. Το έχουμε συζητήσει και με τα αρμόδια Υπουργεία Περιβάλλοντος και Εσωτερικών. Αυτό θα είναι αντικείμενο συζήτησης και εργασίας αφού τελειώσουμε αυτό που προέχει και αυτό που είναι το πλέον επίγον για μας, δηλαδή το να γίνει μεταφορά των απορριμμάτων που θα παράγουμε, τα οποία δεν θα έχουμε σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα που να τα εναποθέσουμε και που να τα αποθηκεύσουμε. Οπότε είναι το δεύτερο στάδιο αυτό που θα ακολουθήσει και όπως έχω ξαναπεί και θέλω να το τονίσω, αυτό δεν πρέπει ούτε να μας κοιμήσει ούτε να τεμπελιάσουμε. Το κλειδί σε όλα είναι να προχωρήσει διαλογή στην πηγή και εντατική ανακύκλωση. Άρα θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι όλοι οι Δήμοι του νομού μας να προχωρήσουμε στο σχεδιασμό της ανακύκλωσης, της ενημέρωσης, της ευαισθητοποίησης των δημοτών και βεβαίως να είμαστε και μη έτοιμοι σαν μηχανισμός δημοτικός να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτό που θα επικοινωνήσουμε και θα ευαισθητοποιήσουμε τους πολίτες μας. Σε αυτό προβλέπετε κάποια κοινή καμπάνια είτε με την περιφέρεια, με τους άλλους δήμους, έχετε κάτι στο νου σας? Βεβαίως, έχουμε μιλήσει με τους δήμους και θέλουμε όλοι να συμμετέχουμε σε μια κοινή καμπάνια και σε κοινές δράσεις και σε αυτό θα βοηθήσει και η περιφέρεια και με χρηματοδοτήσεις αλλά και ουσιαστικά.